Ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Μέγκα, Κοινωνία Ώρα Μέγκα, ότι οι κύριες συντάξεις θα παραμείνουν ως έχουν, καθώς δεν προβλέπεται καμία περικοπή τους με βάση τον προϋπολογισμό του 2012. Ο κύριος Σπυρόπουλος τόνισε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις, ακόμα και αν ζητήσει κάτι τέτοιο η Τρόικα. Παράλληλα, ο διοικητής του ΙΚΑ δήλωσε ότι δεν είναι αρνητικό στο ενδεχόμενο να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, θέτοντας όμως και την προϋπόθεση ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνο σε όσες επιχειρήσεις επιδείξουν συνέπεια στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εκκρεμότητες. Οι κύριες συντάξεις ακομπούνε? Όχι, βέβαια. Αυτή, όχι. Προς το παρόν ή ποτέ? Όχι, όχι, όχι. Ο προϋπολογισμός του 12, και θέλω να το πω με απόλυτη σαφήνεια αυτό, δεν προβλέπει καμία περικοπή καμιά σύνταξη για όλο το 12, και εγώ είμαι αισιόδοξο. Και εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα δώσουμε τη μάχη για την επιτέλεση του προϋπολογισμού ως έχει και θα τα καταφέρουμε. Αν έρθει Τρόικα μεθαύριο και έχουμε υστέρηση στα έσοδα και σας πει να κόψετε ένα 10-15%, πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Ναι. Πρώτα, τους έχει καρφωθεί να κόψει και τους κατώτερους μισθούς στο δημόσιο. Για το θέμα των συντάξεων ήδη τα έχουμε συζητήσει όλα και ο προϋπολογισμός μας είναι γνωστός. Υπάρχει πλήρη συμφωνία. Δύσκολη χαρακτήρισε σήμερα την κατάσταση της Ελλάδας ο επικεφαλής του Eurogroup και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Jean-Claude Juncker. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Ο κύριος Juncker σε ραδιοφωνική του συνέντευξη τόνισε ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης, το μέγεθος της οποίας παραμένει άγνωστο για την ώρα, καθώς και ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση στην οικονομική επιβράδυνση. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε πως η επιστροφή στην δραχμή δεν αποτελεί επιλογή και εξέφρασε την εκτίμηση πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προηγούμενο νόμισμά της. Ο ίδιος αναγνώρισε τις δυσκολίες της ελληνικής διάσωσης, ενώ χαρακτήρισε εφικτή την ανέβρεση λύσης. Τέλος, για το πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων, ο κύριος Juncker προέβλεψε πως οι συζητήσεις της Ελλάδας και των πιστωτών θα ολοκληρωθούν σύντομα. Στις 21 Μαΐου θα αρχίσει, όπως όλα δείχνουν, ο κύκλος των εξετάσεων για 120.000 από φοιτητούς γενικών και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μία θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό φέρεται να αποφασίστηκε σε σύσκεψη που διεξήχθη προ λίγων ημερών στο Υπουργείο Παιδείας. Στην ίδια σύσκεψη κλείδωσαν παράλληλα και οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των μαθημάτων, 18 Μαΐου για τα λύκεια και 25 Μαΐου για τα γυμνάσια. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας, ενώ οι εξετάσεις στα υπόλοιπα 5 μαθήματα θα διεξάγονται ανά 2 ημέρες. Την σκυτάλη θα πάρουν στις 10 Ιουνίου οι ενδοσχολικές και οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ περί τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Στο χρονικό διάστημα από 20 ως και 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμοί στα 6 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ από τις 2 ως και τις 7 Ιουλίου οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων θα λαμβάνουν τις βεβαιώσεις πρόσβασης στα ΑΕΗ και θα κληθούν να δηλώσουν τις σχολές της προτίμησής τους στα μηχανογραφικά δελτία. Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ αναμένεται να ανακοινωθούν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου.